Πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι καλούμαστε κάποια στιγμή να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας. Αν γύρω μας έχουμε ανθρώπους που μας λένε ότι είμαστε καλύτεροι στον κόσμο, εκεί είναι το πρόβλημα. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Λοιπόν, ένα από τα προτερήματά της είναι η φωνή. Δεν φάνηκε χθες. Αν δεν μπορούσε να τραγουδήσει στο μικρόφωνο και δεν ενοχλούσε, ας βάζαει χιλόφωνο. Δεν μπορεί να πας σε διαγωνισμό της Eurovision, πέση μου, και, να, και το 1 τρίτο του τραγουδιού να το πεις εκτός μικροφώνου, εδώ. Εδώ, το μικρόφωνο εδώ, η φωνή, το στόμα εδώ. Ξέρεις τη ζωή μου. Δηλαδή, χάσαμε 3-4 στίχους εχθές. Ναι. Πάμε στο μονοπλάνο. Τι σχέση είχε τώρα αυτό ότι κάνουμε Eurovision μέσω TikTok? Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο είναι άλλο το TikTok και άλλο Eurovision? Τι να κάνουμε. Νεολαία, ήταν ένα. Ποια νεολαία? Δεν είδα να διεγείρεται καμία νεολαία. Με άλλα τραγούδια. Με άλλα τραγούδια και άλλα ευρήματα έκανε χαμό η νεολαία. Με τον υφτάμενο δίσκο του Ελβετού. Εγώ καθυλώθηκα, ανατρίγιασα. Ανατρίγιασα με τον Ελβετό. Αυτό είναι καλλιτέχνη. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να δω συγγνώμη. Εγώ απογοητεύτηκα το φίλο μου το Βοκά με την ταράτσα, παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Κάποιος λέει ένα έβριμα να βρούμε μια ταράτσα. Άκουτε, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Και είναι η Μαρίνα μεταξύ δύο πολυκατοικιών. Φάνεται, δεν φαίνεται. Αριστοτέλους και Πανεπιστημίου γωνία, δεν ξέρω. Κάνουμε τηλεόραση. Πιανού σκέψη που πληρώθηκε από την κρατική τηλεόραση από τα δικά μου λεφτά ήτανε να ρίξει 4-5 ανθρώπους κάτω και η μισή να είναι σε μαύρο φόντο. Όχι, συγγνώμη, τα λεπτά μου πίσω θέλω, δεν κατάλαβα τόσα χρόνια. Και κάθεται κάτω το και δεν τη βλέπεις, γιατί είναι σε μαύρο, είναι μεταξύ δύο δρόμων. Μήπως αυτό έγινε αυτό το μαύρο για να φανεί καλύτερα αυτό το οπτικό εφέ που πρέπει να κάνουμε με το ζάρι. Μα τι φάνηκε, μια παρούφα ήταν, μια κούβα ήταν, εσένα σου άρεσε δηλαδή. Κατάντια, με συγχωρείτε, ναι, να δούμε το βίντεο. Και κάτω και πίσω, τεράστιο LED, απίστευτα μεγάλο τετραγωνικών μέτρων, πολλών, όχι μεγάλων, πολλών τετραγωνικών μέτρων LED. Και εμείς βρήκαμε τις πολυκατοικίες. Δεν είπα ότι δεν είναι πέραμα. Και εγώ το αγαπάω και το πέραμα. Και οι πολυκατοικίες δεν μπορούν στο πέραμα. Και στα πατήσια και παντού. Και μεγάλωσα. Δεν το δείχνεις όμως. Για να προωθήσουμε την Ελλάδα. Δικαστικά δεν είναι ωραίο. Άξι ψηλέω τώρα εγώ τώρα. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Γιατί συγγνώμη το τραγούδι. Πώς πέρασε. Αφού λοιπόν δεν ήταν τίποτα ωραίο. Πώς πέρασε. Και τώρα ένα τραγούδι που μετά την χθεσινή εμφάνιση δεν είναι για δεκάδα κάρτα. Ένα τραγουδιστή που να τρακρατάει το μικρόφωνο στοιχειοδός μπροστά το τραγουδάει. Ένα τραγουδιστή που όταν τον βάζουν να χορέψει, να μπορεί να χορέψει. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Χόρεψε τη Σιτετέλη. Κάποιος της είπε ότι πρέπει να χορέψει τη Σιτετέλη. Σας άρεσε. Προσβόλα, επική προσβόλα. Εδώ, έτσι όπως τη χτίσανε, την κρεμίσανε. Δηλαδή δείξανε ό,τι χειρότερο είχε η Μαρίνα, αυτό δείξανε. Παρακαλώ. Α, ναι, από τον κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακίες. Μονοπλάνο, το κάνεις και να τριχιάζεις. Το δικό μας το κάνεις και βλέπεις ό,τι ελάττωμα έχει βαρύ να βλέπεις αυτό. Το γράφουμε όλο αυτό. Ένας εκ των οποίων δεν φαίνεται. Γλυφάδα, μαύρα ρούχα, πάνω στο μαύρο κατηγές. Σταμάτα πια! Σταμάτα πια, μωρί! Βάλα μια κοπέλα να χορέψει τη Τετέλη που δεν ξέρει να χορέψει τη Τετέλη, ρε Φωτεινή μου. Γιατί το κάνουν αυτό στην κοπέλα. Δεν φωνάζεις, ναι. Την κατάρα μου. Αυτό που είδα εγώ χθες ήταν πολύ καλύτερο. Σε ξεσήκωσε. Ξέρεις κάτι. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περί. Έχουνε μπιφ. Έχουνε μεγάλο πολύ. Τι θα ξεσηκώθηκε. Την αρένα ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Σε όλα τα τραγούδια. Άσε βρε τώρα, βρε. Την αρένα σε όλα τα τραγούδια ο κόσμος ξεσηκωνόταν το ίδιο σε όλους. Όχι, στο δικό μας όχι τόσο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται την Eurovision, πληρώνουν και βρίσκονται μέσα. Σε φάγε. Αυτό είναι το τραγούδι. Πώς είναι η επιλογή μου. Καλημέρα, είσαι εδώ. Τι είπατε. Καλημέρα, είσαι εδώ. Σκηνοθετικά, το ντύσιμο λάθος. Το σκηνοθετικό λάθος. Δεν βάζεις να χορέψεις τη Τσιφτετέλη, βάζεις κάτι άλλο. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο θα κρατούσε όλη την ώρα οπτικά να δεις τι θα γίνει πάνω στο κομμάτι, αλλά θα κάνει. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Το ντύσιμο λάθος και τα μαλλιά για μένα ήταν λάθος, το κοντινό ήταν λάθος, το μονοπλάνο ήταν λάθος, η σκηνοθεσία ήταν λάθος. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε. Γιατί δηλαδή ο Ελβετός που βγήκε και μας ξέσκησε, εγώ ανατρίγιασα, δεν είχε άγχος. Τι είναι, ανέστητος γαϊδούρινο Ελβετός. Τι είναι, γαϊδούρι ήτανε. Και δεν είχε άγχος. Δηλαδή οι άλλοι, ο Κροάτης, τι είναι, γαϊδούρι είναι, όνος είναι, τι είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, οι μόνοι που τρέμαμε είμαστε εμείς. Γιατί αυτοί είναι και εμείς αυτοί είμαστε.